Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Χαμογελαστά σε βλέπω. Βλέπεις κανέναν κόλλο ξεβράκωτο? Όχι, χάρηκα που ήρθατε στο μαγαζί μας. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Απ' την πούλη της γελουλάς. Είσαι κάτω, κάνεις μπάνιο, με βλέπεις μένω μέσα. Με την βερμούδα ο ένας, με την παντόφλα ο άλλος, με το γυαλάκι στο μαλλί. Να σου πρέπει τα αρχικά, είναι ωραίο. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει μέσα σε αυτές να πείσει τον ιδιοκτήτη, την οικογένειά του και το προσωπικό να σταματήσουν να φέρονται ερασιτεχνικά σε όλα τα επίπεδα. Είμαι αυτοδίδακτη. Φαίνεται. Έβαλα από κάτω λίγο σάλτσα, έβαλα τα μακαρόνια, έβαλα από πάνω πάλι τη σάλτσα τη special και από πάνω το κυράκι. Αυτά δεν είναι μακαρόνια φούρνο, είναι πίτσα μακαρόνια φούρνο. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο στην παραλία του Βαρνάβα. Ο Θανάσης και η Γαριφαλιά έφτιαξαν αυτή την επιχείρηση με μελλοντικό στόχο να εξασφαλίσουν στο γιο τους ένα καλύτερο μέλλον. Καταλαβαίνω τον αγώνα που έχουν κάνει οι γονείς μου για μένα. Αλλά να ξέρεις. Όχι, έχουν κάνει μόνο, κάνουν κάθε μέρα. Και κάνουν κάθε μέρα. Θα προσπαθήσω για τα πάντα. Όμως ο Δημήτρης προσέλευε για σερβιτόρους 2 κολλητούς του φίλους με αποτέλεσμα η δουλειά να μπαίνει πάντα σε δεύτερη μοίρα. Τη στιγμή που κάναμε μπάνιο πρέπει να πάω στους. Ειλικρινά, τους έκοβε στα πόδια. Πόσα τους έχω πει? Δεν σας έβαλες. Πού εντοπίζονται όμως τα πραγματικά προβλήματα του εστιατορίου? Στην αδυναμία του Δημήτρη να επιβληθεί στους φίλους του? Παίρνε το μεροκάματο και στα ή θα του συνετήσει και να γίνει επαγγελματία ή να σηκωθώ να φύγω και κάνω ό,τι θέλει. Στον ερασιτεχνικό τρόπο με τον οποίο δουλεύει η κουζίνα? Σου λέω άσπρο, μου λες μαύρο. Σου λέω πώς το κάνω. Μακαρόνια με κοιμά, γυναίκα μου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Και επιμένεις ότι είναι αυτό, τι θες να σου κάτσω. Να σου φάξω για να σου πω ότι αυτό είναι. Να μας δείξεις εσύ πώς θα κάνω. Ή στις λανθασμένες επιλογές για το μενού. Αν δεν πουλήσεις ψάρι, πού θα πουλήσεις? Για πες μου, τον Όλυμπο. Για να βελτιωθεί η κατάσταση, πρέπει ο Δημήτρης να αποδείξει και με πράξεις ότι συνειδητοποιεί τον αγώνα που δίνουν οι γονείς του. Και είναι διατεθειμένος να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Αυτό είναι βούρδουλας. Είναι αυτό που χρειάζεται για τους σερβιτόρους. Εφιάλτη στην κουζίνα. Βαρνάβας. Μια ήσυχη γραφική κοινότητα της Αττικής που συνδυάζει πανέμορφη φύση και μοναδική θέα στον Εβοϊκό. Αν και απέχει μόλις 39 χιλιόμετρα από την Αθήνα, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον απλό τρόπο ζωής, συνεχίζοντας τις συνήθειες που συναντά κανείς σε ένα χωριό. Ο Βαρνάβας είναι ένα μικρό γραφικό χωριό που βρίσκεται βορειοανατολικά της Αττικής και διαθέτει μία από τις ομορφότερες, έλεγα, και καθαρότερες παραλίες ολόκληρου του νομού. Το καλοκαίρι η παραλία προσελκύει πολύ κόσμο που μετά όλο και κάτι θα τσιμπήσει. Αν και τα εστιατόρια είναι μετρημένα στα δάχτυλα, υπάρχει ένα που έχει πρόβλημα. Ο νεαρός ιδιοκτήτης δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το δικό του εστιατόριο, σε αντίθεση με τα άλλα, δεν γεμίζει. Πάμε στην παραλία να δούμε τι συμβαίνει. Το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ένα από τα 5 συνολικά που υπάρχουν στην παραλία. Λειτουργεί 7 χρόνια. Εκτείνεται σε 800 τετραγωνικά και χωρίζεται σε 2 επίπεδα. Αυτό της καφετέριας και εκείνο του εστιατορίου. Ο εστιατόριος είναι ακριβώς απέναντι από την παραλία. Τι γίνεται, καλά? Από πού είστε, από την περιοχή? Δουλεύουμε. Α, δουλεύετε εδώ. Τι δουλειά κάνετε? Σερβιτόρι. Και τώρα τι είναι, break, κάνετε μπάνιο? Ναι, μπανάκι. Πρέπει να έχει πολλή δουλειά για να κάνετε μπάνιο, ε? Ναι, εντάξει. Ωραία, ωραία. Τα προλαβαίνουμε. Βγαίνετε πάνω, θα σκουπιστούμε και θα έρθουμε. Με την ησυχία σας, με το πάσο σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έγινε. Καλώς ήρθατε. Τι έγινε? Καλώς ήρθατε στην περιοχή μας. Καλά. Εσείς είπαμε ο? Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Γεια σας. Ο Δημήτρης, ο γιος μου. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τώρα? Ο ιδιοκτήτης είμαι εγώ, αλλά γι' αυτόν προορίζεται. Καλησπέρα σας. Η μαμά βλέπω. Σίγουρος είναι γι' αυτό. Ναι, σίγουρος. Καλά, πώς είσαστε? Εσείς μαγειρεύετε? Ναι. Και ο μπαμπάς με τι ασχολείται? Ο μπαμπάς ψήνει. Και ο γιος? Ψαρεύει. Θα κάτσουμε να τα πούμε. Βεβαίως. Πάντως, δεν παίζεται το χώρος, έτσι. Καλός είναι ο χώρος. Καλή είναι η παραλία μας. Χαμογελαστά σε βλέπω. Βέβαια. Τι, βλέπεις κανέναν κόλλο ξεβράκωτο? Όχι, χάρηκα που ήρθατε στο μαγαζί μας. Εσύ η δουλειά σου ποια είναι? Σερβίς. Εδώ, ναι. Και ψάρεμα μου πιάνε. Ναι, ναι. Αν έχεις κανέναν εχθρό,
Να του πεις να γίνει μαγαζάτορας. Όποιον ήταν ακατάλαστη και η μάνα του, λέω εγώ. Ακριβώς. Είναι ιδιόκτητος ο χορός. Ιδιόκτητος ο χορός. Έχεις πάρει δάνειο, ήταν δικό σου. Ναι, δάνειο. Μπροστά είναι καφέ, έτσι. Ναι. Μπροστά είναι καφετέρια. Το ξεκίνησα σαν πίτσα και μετά το γύρισα σε όλα. Ξεκίνησε πιτσαρία. Και μετά τι έγινε. Και μετά βλέπαμε, ας πούμε, μία πήγαινε, μία δεν πήγαινε. Αρχίσαμε και βάλαμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω προβατίνα έξω. Ξεκίνησαμε με χοιρινή μπριτζόλα και μοσχαρίσια, μετά την πίτσα. Μετά βάλαμε. Ναι, αλλά συγχρόνως είχαμε και την πίτσα. Βεβαίως. Αυτά υπήρχαν. Δεν βγαίνουν. Προσθέταμε. Όχι, δεν βγήκαν αυτά. Δεν έχει, μέχρι σήμερα δεν έχει βγει τίποτα. Αντίθετα, προσθέτουμε συνέχεια. Πόσο καιρό είναι που έχει κόψει η δουλειά? 8 μήνες. 8 μήνες. Οφείλεται πού? Τώρα λίγο στην κρίση. Από το σέρβις πολύ. Σερβιτόρια καλά, εντάξει. Οι σερβιτόρια μπορεί να γίνουν και ψάρι, δεν θα κάτσουν. Θα δώσω εκεί να βγαίνουν ψάρι για ψάρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε? Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Λοιπόν, θα μου δώσετε έναν κατάλογο. Βεβαίως. Αν οι σερβιτόροι βρίσκονται στην παραλία και κάνουν ηλιοθεραπεία εν ώρα εργασίας, τότε ποιος υποδέχεται και εξυπηρετεί τους πελάτες που πιθανόν να φτάσουν στο εστιατόριο? Το πρώτο πράγμα που βλέπεις στον κατάλογο όταν τον ανοίγεις είναι πίτσες και ζυμαρικά. Τι περιμένουμε από ένα χώρο που είναι δίπλα στη θάλασσα και τον χτυπάει το κύμα? Ένα ζυμαρικό που θα έχει κάτι θαλασσινό, γαρίδα, αστακό, μύδια, κυδόνια. Τι ψαρεύει? Μακαρόνια με κιμά. Θεωρώ ότι το μενού έχει γίνει χωρίς νιονιό. Χοιρινές μπριζόλες, λουκάνικα, παϊδάκια και προβατίνες. Πραγματικά είναι λυπηρό. Ποιος θα πάρει την παραγγελία από τον Έκτορα Μποτρίνη? Είστε έτοιμος? Έτοιμος. Τι μου προτείνεις να φάω? Από πίτσες. Ναι. Τι special. Το θυμηθήκατε να έρθετε? Τώρα, άντε κάτε μια βουτιά ακόμα και μετά, ρε. Ωραία, ωραία, μπράβο. Τώρα αυτή είναι σερβιτόρι. Ναι, ναι. Τι χαίρεσαι. Λοιπόν, να πω μακαρόνια. Η μακαρονάδα, η special. Με θαλασσινά δεν έχεις? Όχι. Πάμε για special. Σαλάτα του σεφ. Ωραία. Τι θαλασσινό έχεις σήμερα? Σαργό. Φέρε ένα σαργό. Θα πιείτε κάτι? Νερό. Φιαλωμένο? Από τη θάλασσα. Θα στείλω τους σερβιτόρους. Έτσι, αλλιώς όλη μέρα εκεί ήτανε. Τι καθόσαστε εδώ, ρε. Να πάρτε ένα δίσκο γιατί να μαζέψετε το τραπέζι. Μα κι εσείς είσαστε. Δεν τα βλέπετε. Καλά, άνθρωπε, τι κάνεις? Τι είναι αυτά? Πώς εγώ. Και τι ρίχνεις σε φαγή εκεί? Τα μπουφόγια. Και δεν τα βάζεις όλα σε ένα πιάτο να τα πετάξεις μετά πάνω στο τραπεζομαντήλι, τα ρίχνεις στο χαρτίνο, έτσι? Βέβαια, και τα μαζεύω και τα πηγαίνω στους σκουπίδια. Α, για να μην κάθεται μέσα και τα κάνει, ε. Βολεύει, δεν βολεύει. Τι να σου πω, να κάνω το σταυρό μου. Το ξανά αυτό πράγμα. Καλά. Τρως εδώ συχνά? Ναι, εντάξει, πιο πολύ πίτσα τρώμε. Ωραία στολή πάντως. Εντάξει, πιο κάνει και ζέστο μέσα. Κάνεις και τον μπάνιο, σου έρχεσαι εδώ σερτήρις, ε. Εντάξει. Και πληρώνεσαι ή είσαι τσάλα? Πληρώνω. Α, πληρώνεσαι κιόλας. Εντάξει, είσαι αρχικός, δεν πασάς. Επειδή οι σερβιτόροι έχουν πιο σοβαρά πράγματα να κάνουν, ο Δημήτρης παίρνει μία ακόμη παραγγελία. Μπριζόλα που θα παραγγείλουν τα παιδιά. Έχει πατάτες. Ευχαριστώ πολύ. Να σας κάνω μια ερώτηση θέλω. Αν είχε μύδια χνηστά, μία ωραία μακαρονάδα με θαλασσινά, γαρίδες σουβλάκι, ψητές σε σχάρα με μία πολύ ωραία σάλτσα, τις παίρνατε, τις προτιμούσατε? Από τις μπριζόλες τώρα μέσα στη θάλασσα. Τι εννοείται. Ευχαριστώ. Σε λίγο, ό,τι παρήγγειλε ο Έκτορας Μποτρίνη θα βρίσκεται στο τραπέζι του. Το θέμα είναι ποιος θα το πάρει. Ελάτε, ένας μέσα. Τι έχουμε? Στο κεφάλι θα τα βάλεις. Πάρε δίσκο. Τι έχουμε? Πού πάει, ξέρεις? Δεν ξέρω, όχι. Το μπλοκάκι δεν το έχεις δει που έχω γράψει? Πού είναι το μπλοκάκι? Κάτω στο υπόγειο. Πού πας, Γιώργο, χωρίς κουτάλι στη μακαρονάδα? Κουτάλια πού έχουμε, Δημητρή? Από μέσα στη τουαλέτα. Καθίστε εκεί να κρυώσει το κρέας, μετά να το σερβίρετε. Αυτή είναι η πίτσα σπέσια. Ναι. Μαχαιροπύρουνα, τι γίνεται? Πράγμα να γίνουμε σε άλλη ταβέρνα. Είναι χαρτοπετσέτες, παιδί. Μαχαιροπύρουνα, λέει, όχι χαρτοπετσέτες. Εντάξει, με την πίτσα δεν πάμε. Α, δεν πάτε με την πίτσα. Με τη σαλάτα. Με τη σαλάτα. Έχει το κουτάλι, ας φέρουμε για μαχαιροπύρουνα. Άμα θέλεις, αλλιώς εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε και με τα χέρια, αυτό τι είναι? Μακαρονάδα. Αυτό είναι μακαρονάδα. Καλή όρεξη. Ορίστε. Βρίσκομαι 10 βήματα από το νερό. Τρώγω τη μακαρονάδα special. Κρεμμύδια, πιπεριές, μανιτάρια. Και από κάτω τα μακαρόνια. Μου μετράς τις μπουκές? Δεν έχεις καμία δουλειά να κάνεις? Παρακολουθώ αν θέλετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ, αν θέλω θα σε φωνάξω. Αυτή είναι η μακαρονάδα special, η οποία πραγματικά είναι για κλωτσιές. Η πίτσα είναι μια μέτρια πίτσα. Τα γνωστά,
Μανιτάρια κονσέρβα, πιπεριές, τριμπούντα. Η σαλάτα είναι σαλάτα του σεφ. Στο ίδιο μοτίβο. 75 κιλά μαγιονέζα τη ματζίδικη και μια σαλάτα ανάμυκτη. Αυτό πραγματικά σε κατασκήνωση να είμαι και να μαγείρευαν παιδιά μες στην κουζίνα. Σε λίγο, ο Έκτορας Μποτρίνη διαλύει τις όποιες αυταπάτες για τις μαγειρικές τους ικανότητες. 7 κιλά τυρί, όποιος το φάει, φέρει γιατρό να του κάνει bypass γιατί είναι σε απάθη έφραυγη. Οι σερβιτόροι με τη συμπεριφορά τους βγάζουν τον Δημήτρη εκτός εαυτού. Φάτε την εσύ τότε. Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στο Βαρνάβα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Βαρνάβα. Οι σερβιτόροι του εξασκούνταν στο ύπτιο εν ώρα εργασίας. Από πού είστε, από την περιοχή? Δουλεύουμε. Α, δουλεύετε εδώ. Τι δουλειά κάνετε? Σερβιτόροι. Ο σεφ μας πήρε μια πρώτη γεύση από θαλασσινό μενού. Βρίσκομαι 10 βήματα από το νερό. Τρώγω την κρεμμύδια, πιπεριές, μανιτάρια. Για να δούμε λοιπόν το ψάρι. Τουλάχιστον είναι φρέσκο. Η παρουσίαση είναι λίγο φτωχή, αλλά το ψάρι είναι καλό. Ίσως λίγο παραψημένο. Αυτό δεν θέλει σκέψη για να καταλάβει κάποιος ότι είναι χάλια πραγματικά. Το φαγητό είναι κάτω από το μηδέν. Το μόνο που γλιτώνει είναι το ψαράκι. Νομίζω ότι το χειρότερο πιάτο είναι αυτό, αλλά και η σαλάτα. Βρήκατε κάτι? Εσύ βρήκες κάτι? Όχι. Έλα, τουρίστες μέσα. Τι έγινε? Μου. Τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι η κουζίνα είναι πολύ καθαρή. Συγχαρητήρια. Και απορώ πως κάποιος που έχει τόσο καθαρή κουζίνα μαγειρεύει αυτό το πράγμα. Κατά πρώτον το μενού ποιος το σχεδίασε? Γυναίκα. Συγχαρητήρια. Άκουσε με καλά, αυτά τα πράγματα εγώ σε μαγαζί δεν θα τα ξαναδώ. Αυτό το πράγμα εκεί, τα μακαρόνια παραβρασμένα. Κοίταξε πως έχουν γίνει σαν κορδόνια. 7 κιλά τυρί, όποιος το φάει. Θέλει γιατρό να του κάνει bypass γιατί έλειωσε απάθη έφραγμα. Έλα ρε Έκτορα τώρα. Την αλήθεια σου λέω. Από τη μία μεριά έχετε ένα ψάρι που είναι ζωντανό, πότε το πιέσαι στο ψάρι? Σήμερα το πρωί. Που είναι κόσμο, θα κάνει χιλιόμετρα να το φάει που τρώει τη σαβούρα και τα κατεψύγματα. Αυτό ψήσε τον κόπο να το φάει. Και αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει μια μαγιονέζα μόνη σου? Είμαι αυτοδίδακτη. Φαίνεται. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται γιατί τα αφήσανε οι σερβιτόροι μία ώρα εδώ πέρα. Πρώτο και κύριο, ήρθε παγωμένο κι αυτό. Και καλούτσικο να ήταν, έγινε, συγγνώμη που στο λέω, για το πέος. Αυτό να μην πω για το κουτό και κάτι άλλο. Οι σερβιτόροι. Εγώ σας δεν φώναξα. Ωραία, να φωνάξετε το ήρθαμε εμείς. Τι ήρθατε? Εσείς είσαστε σερβιτόροι? Ναι, σερβιτόροι. Σερβιτόροι είσαστε. Αρτζιμπούρτζ και λουλά. Είσαι κάτω, κάνει μπάνιο, με βλέπει μπαίνω μέσα. Με την βερμούδα ο ένας, με την παντόφλα ο άλλος, με το γυαλάκι στο μαλλί. Να σκρέμονται τα αρχικά, δεν είναι ωραίο? Και τρίχες έξω και τα μανίκια. Γελάς! Μην τα λες σε μένα! Σε ποιον το? Στους σερβιτόρους! Και εσύ τι δουλειά κάνεις εδώ μέσα, ρε παιδί? Εσύ γιατί το έγινε σε εμάς, ρε! Σε ποιον το δουλειά κάνεις? Δηλαδή τι κάνεις στην παλιά, δηλαδή θα έρχομαι να σας πω τώρα! Δηλαδή κάτσε ρε, έτσι! Έτσι ήσουν εδώ απ' έξω! Στο σερβις σας τα παράδεκτη! Είσαι στο όλια παράδεκτη! Γιατί? Ναι, τώρα εσύ να γυρίσεις θα τα βάλεις με εμένα! Και με σένα τα βάλεις! Άσε ρε παπά, τώρα μια ζωή τα ίδια! Για ποιο λόγο, γιατί τα πήγατε κρύα όλα έξω! Σήμερα με το συμπάθειο, τη στιγμή που κάναμε μπάνιο πρέπει να βάλω. Ειλικρινά, τους έκοβες τα πόδια. Πόσα τους έχω πει? Δεν σε σέβονται, συγγνώμη, για μένα είναι μαλακίες. Εντάξει, αύριο θα έρθετε ντυμένοι σαν άνθρωποι. Βεβαίως. Οι σερβιτόροι δεν πάνε να κάνουν μπάνιο. Δεν πάνε στη θάλασσα. Κάθονται εδώ πέρα και δουλεύουν. Ορίστε, αυτά τα χάλια είναι δικά σας. Γιατί είναι κύρια αυτά τα πράγματα. Όταν μας φώνασε, εμείς ήρθαμε. Όταν σας φώνασε, όταν βγήκατε από τη θάλασσα και ήρθατε, έτσι. Έλα. Έγινε πάλι. Πολλές φορές εκεί. Για την φορά μου ξαναγίνει το πράγμα στο κουμπάκι σου και βάζει εσάς. Είναι κάτι αυτό το πράγμα. Είναι κατάτι αυτή εδώ πέρα. Δεν σας ενδιαφέρει. Παίρνε το μεροκάμα του και στα ρ***σεις. Ή θα του συνετήσει και να γίνεις επαγγελματίας ή να σηκωθώ να φύγω και κάνω ό,τι θέλεις. Ο Δημήτρης τα έχει κάνει κόλλος εδώ μέσα γιατί τους έχει φίλους. Εδώ πέρα είναι μαγαζί. Πρέπει να δουλέψει και να δουλέψει συνετά. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Με έχει φέρει μέχρι εδώ. Με έχει εκνευρίσει τόσο πολύ. Η κατάσταση μέσα είναι απογοητευτική. Νομίζει κανείς ότι έχει έρθει σε παιδική κατασκήνωση, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν έχουν μυαλό. Και αν συνεχίσουν έτσι και δεν δουλέψουν έστω και με λίγο επαγγελματισμό, το εστιατόριο αυτό είναι καταδικασμένο να κλείσει. Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει για δεύτερη μέρα στο εστιατόριο του Θανάση και 15 ώρες μετά τα χθεσινά γεγονότα η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει παιδική κατασκήνωση. Καλά. Εσύ μυαλό δεν θα βάλετε, ε. Γεια σας. Εσύ κάθεσέ και τους κοιτάζεις. Δεν γίνονται άνθρωποι αυτοί, έτσι. Εντάξει.
Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ε? Τι κάνουμε, τι είναι, με ζεστό νερό, σε βρέχει. Με κρύο, αδροστό. Ωραία, ωραία. Έτσι, έτσι. Να, δώσ' μου. Αυτά, μια ρε. Δεν γράμματα αυτά. Τα π***α σου, ε. Όπως ερχόμουν, ένα δύο πραγματάκια. Πρώτον, γιατί αυτό το χώρο εδώ, ρε παιδί, μου φαίνεται σαν καφέ. Δεν βάζεις τα μισά τραπέζια του εστιατορίου για να φαίνεται ότι είναι εστιατόριο. Γιατί δεν θέλω να χαλάσω την καφετέρια. Τουλάχιστον βάλε μια ταμπέλα, μια πινακίδα να δείξω ότι είναι εστιατόριο. Να φαίνεται, δεν φαίνεται πολύ. Αυτό θέλω να κάνω. Χθες το βράδυ. Όταν ήμουν εδώ και τρώγα μετά από λίγο, άρχισε να χτυπάει ο αέρας. Ναι. Και κάνει κρύο. Και εμένα, εμέσω. Το βράδυ κάνει κρύο, λοιπόν. Αυτό πρέπει να κλειστεί. Ναι, πρέπει να κλειστεί γιατί το χτυπάει ο αέρας. Και αυτοί εδώ πρέπει να κλειστούν σε τρελοκομείο. Είναι φίλοι μου, ρέκτορα. Είναι φίλοι. Γιατί δεν είναι φίλοι σου, κάτσε να σε αγγίξουν κιόλα. Συγγνώμη. Καλημέρα. Τι κάνεις. Πώς πάει. Στην προσπάθεια. Μαγειρέψαμε. Ναι. Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να φανεί ότι είναι εστιατόριο περιποιημένο. Θα αλλάξουμε λίγο το χρώμα να πάρει λίγη ζωντανιά. Καταλάβει, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ξέρω. Και συμμόρφωσε αυτά τα γαϊδούρια έξω. Κοίταξε με τα μαγιό και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ούτε εγώ δεν είμαι ωραία. Ούτε εσύ ωραία σου. Πώς θα σε σεβαστεί ο σερβιτόρο σου, άμα και εσύ δεν έρχεσαι έτσι. Ξεκινά να δώσει το παράδειγμα. Τέλος πάντων. Πάω στην περιοχή. Να ρωτήσω μερικά πραγματάκια και θα ξαναπούμε σε λίγο. Ωραία, ωραία. Γεια σα. Εγώ θα πάω να αλλάξω, μαμά. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να μάθει τι πιστεύουν οι κάτοικοι του Βαρνάβα για το εστιατόριο. Καλησπέρα. Καλώς στον Γιώργο. Τι κάνετε. Καλώς. Τι κάνω, καλώς όρισατε στο Βαρνάβα. Κρασάκι, βλέπω μια χαρά. Ευθύνη ώρα. Ευχαριστώ. Πώς από το χωριό μας από εδώ. Ήθελα να σας δω λιγάκι, κάτω στην παραλία. Καλά κάνετε. Καλησπέρα. Καλά κάνετε. Τι κάνετε. Καλά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, η κρίση σας έχει ακουμπήσει καθόλου? Κατά πολύ. Πάρα πολύ. Βλέπω γύρω γύρω από την πλατεία είναι γεμάτο μικρές ταβερνούλες. Αλλά είναι κλειστά. Κόσμο δεν έχουμε. Αυτή η χρονιά είναι η χειρότερη. Κάτω στην παραλία υπάρχει μια ταβέρνα που την έχει ο Θανάσης και ο Δημήτρης. Τους ξέρετε? Πώς είναι το φαΐ, σας αρέσει? Καλό, όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πάντως και η περιοχή κάτω πρέπει να περνάει μεγάλη κρίση. Οι ταβέρνες κάποτε ήταν γεμάτες κάτω. Κάτω, ε? Ναι, τώρα δεν υπάρχει ψυχή. Κάτω στην παραλία του Βαρνάβα υπάρχει ένα μαγαζί. Ναι. Που πουλάει πίτσα. Το πρώτο είναι του Δημήτρη και του Θανάση. Ναι, είναι πατέρας και γιος. Έχεις πάει για φαγητό? Όχι, δεν έχω πάει. Τι έχεις ακούσει? Έχω ακούσει καλά λόγια. Καλά λόγια. Καλά λόγια, ναι. Νωρίζαλα, δεν έχω πάει ποτέ εγώ κάτω. Σας αρέσει, πώς σας φαίνεται το φαγητό? Πολύ καλό είναι. Να είστε καλά. Αγώδα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Χάρηκα. Όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι λένε τα καλύτερα για τον άλλον. Εγώ είμαι εδώ δύο μέρες. Έναν άνθρωπο από το χωριό στο εστιατόριο δεν είδα. Η προετοιμασία της κουζίνας και της σάλας είναι ρουτίνα για όλα τα εστιατόρια που τηρούν βασικούς κανόνες. Εντύπωση πάντως προκαλεί η ενεργοποίηση του Σπύρου του σερβιτόρου, που έχει βάλει σκοπό να κάνει την κουπαστή αόρατη από το τρίψιμο. Με την επιστροφή του σεφ μας αρχίζουν τα δύσκολα για όλους. Τι έγινε, σας πιάσανε όρεξη για δουλειά? Μας πιάσανε. Τι έγινε? Καλώς ήρθατε. Στο χωριό όλοι κολλητοί είναι, έτσι. Μια κακή κουβέντα δεν άκουσα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθεί για το καλύτερο, αλλά έναν από αυτούς. Προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν έχω δει εδώ, γιατί στο λίγο χρόνο που είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε κόσμο απόψε ή όχι? Πιστεύω πως ναι, δεν ξέρω. Πιστεύει, λέει πως ναι. Πιστεύει, αλλά με αυτά που κάνει. Θα σου πω, έβαλε και παντελόνι. Βέβαια, σοβαρεύτηκε σήμερα. Πάω να αλλάξω. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Ήμουν σίγουρος ότι στο χωριό δεν θα λέγανε κάτι το αρνητικό. Γιατί τα χωριά έτσι είναι, είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Στις 45 τετραγωνικών μέτρων κουζίνα του εστιατορίου έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία και ο καθένας βρίσκεται στο πόστο του. Ωρα καλά. Ωραία, εσείς. Ωραία, τι λες, θα έρθει κόσμος? Έτσι θέλω να πιστεύω. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει ως στόχο να μένουν ευχαριστημένοι οι πελάτες ώστε να ξανάρθουν. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε? Αν το σέρβις είναι μία από τις πρώτες εικόνες για να χαρακτηρίσει κάποιος ένα εστιατόριο, τότε τι μπορεί να σκέφτονται οι συγκεκριμένοι πελάτες? Ο Σπύρος λειτουργεί σαν παρατηρητής του ΟΗΕ και όχι ο σερβιτόρος. Και έτσι ο κολλητός του αλλά και εργοδότης του αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει. Μήπως η επόμενη παρέα καταφέρει να δραστηριοποιήσει τον Σπύρο? Τι γι' αυτό σε φωνάξαμε εδώ, να μας πεις εσύ. Γεια σας. Καλώς τον Άρχοντα. Αυτό θέλω. Θέλω μία σεφ, μία πατάτες, μία κολοκυθάκια. Για μένα έχεις κάτι? Έχω ένα χταπόδι. Και άμα θέλεις φτιάξεις τη μακαρονάδα της special. Σπύρο, Γιώργο! Πάρε μία ντουντούκα. Καλώς τα μοντέλα. Κάθε που σας βλέπω, νομίζω ότι είμαι στη Χαβάη. Λείπουνε και οι σανίδες του σεφ έξω και είμαστε κομπλέ. Η συμπεριφορά των σερβιτόρων φαίνεται ότι ψυχαγωγεί τους πελάτες. Για πόσο ακόμη όμως θα διατηρηθεί αυτό το κλίμα εφορίας? Μάστορά μου, τι έκαμες εδώ?
Θέλω τη μακαρονάδα τη special. Και πώς την κάνεις τη μακαρονάδα τη special? Έβαλα από κάτω λίγο σάλτσα, έβαλα τα μακαρόνια, έβαλα από πάνω πάλι τη σάλτσα τη special και από πάνω το κυράκι. Αυτά δεν είναι μακαρόνια φούρνο, είναι πίτσα μακαρόνια φούρνο. Και τώρα μην μας αλλάζει την κυρία Εύκορα. Σουζάνα θα μας κάνει ρεζίλιο Εύκορα στο τέλος. Τι έγινε, οι σερβιτόρες θα τα πάρουνε. Ξέρεις που πάει εδώ. Να, εκεί δεν πάει. Με τα χέρια να την πας. Λάκας είσαι, πάρε δίσκο, τι τους έχουν δίσκο. Bye, 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 bye. Καλά ρε Σπύρο, είσαι καλά απόψε. Μου φαίνεται έχεις αλτάρι. Γεια. Ορίστε. Γεια κάνε τη δουλειά σου, εγώ δεν αλλάζω τη δουλειά μου. Τι θα αλλάζω. Έκανα να κάνω. Καλά, μας κορδεύεις τώρα, έτσι. Όχι, δεν κορδεύεις. Πήγαινε πάρτε σαλάτα που την έχεις λιμανίσει σε όλο το μαγαζί. Πάρτε να τελειώνουμε. Είσαι σοβαρός. Πολύ σοβαρό. Δηλαδή φοράς γυαλί και πας να σερβίρεις. Πώς το γυαλί δεν είναι. Το κοντό με τη μασκάλη, ο υδρότας τρέχει μέχρι κάτω στα λαχτίτες και στα λαχμίτες. Τι είναι αυτό. Δεν τρέχει. Τι, after chef, προχώρα πάνω να τελειώνουμε τώρα. Έχει γίνει, να σου πω, σουφλέ θα γίνει σε λίγο. Πάρτε να τελειώνουμε. Εσύ ξαναγίνει να πάλι. Να το συζητήσουμε το θέμα και μετά να πάμε να σερβίρεις. Έτσι όπως τα καταφέραμε, μόνο αυτό μας λείπει. Ο ένας σερβιτόρος εξυπηρέτησε και τώρα είναι η σειρά του άλλου. Ποιος βαρκείται λιγότερο ώστε να προθυμοποιηθεί να πάει μέχρι την κουζίνα? Δεν βλέπω σερβιτόρους. Μόνο σένα βλέπω εδώ να φέρνεις την παραγγελία και τελείωσε. Στασιμότητα. Όλα αυτά τα special, ε. Όλα αυτά τα special. Να, τα κάνω. Τι έγινε, ήρθε. Ε, καλά. Ποιες είναι αυτό, ε. Αυτό είναι ρακέτες για την παραλία. Έλα, πάμε να παίζετε άλλο. Και κοίταξε. Είναι βαρύ, δεν έχω κάτι. Θα πάμε τη ρακέτα έξω στους πελάτες. Άκουσε με καλά. Εγώ νομίζω ότι μιας και το κάνεις καλά. Αλήθεια, αλήθεια, έλα εδώ. Έλα. Κοίταξε. Να είσαι τουλάχιστον ντυμένος. Έλα, πρέπει να παίξουμε. Να σκίσουμε. Να παίξουμε. Να, βασιλιάς της παραλίας. Μπράβο, Εύκορα. Βασιλιάς. Έτοιμη. Προχώρα. Πάρ' την εδώ πάνω. Αφού σε αρέσουν τα παιχνίδια. Πάρ' τα. Προχώρα. Λοιπόν, μπορείς και τους συνετήσεις λίγα εκεί. Άρα, είσαι μ***ας τώρα. Γιατί με εκθέτεις τώρα, ρε μ***ας. Τι έγινε εδώ. Τα έχετε κάνει όλα λίπαρα. Αυτό το φταπόδι είναι σαν βούρδουλα. Πόσο εξασκημένη είναι η υπομονή του Θανάση? Αυτός είναι βούρδουλας. Και είναι αυτός που χρειάζεται για τους σερβιτόρους. Τελειώνει, τι είπα. 10 άτομα μέσα στο σημείο. Λεμόνια. Πού πάνε, είναι όλα. Λεμόνια, έβαλε. Έχετε σκοπό να δουλέψετε σήμερα. Να παίρνει να έλατε, μπράβο, τι. Προσπαθείς να καταλάβεις. Πότε θα τα πάτε αυτά. Έχει γίνει, ρε παιδιά, μέσα. Πώς είναι της Παναγία. Δεν ρωτάξεις, πλύνει τα χέρια, έχεις πιάσει το μπ***ο σου και πας να κόψεις το λεμόνι. Πολύ καλά να έχω πλύνει. Όχι, σαν την πρώτη παρέα, πού πάνε, φύγε. Προχώρα! Προσέχω εγώ τη μακαρονάδα, να φτιάξω τη μακαρονάδα με τα κιμά. Όλα κύλησαν σε αργούς ρυθμούς. Λίγο πριν χορτάσει ο κόσμος με ψωμί, ξεκινάει και το σερβίρισμα του φαγητού. Έχουμε 50 τραπέζια έξω, έτσι. Πώς μπορείς να συνεννοηθείς να παίρνεις παραγγελίες, άμα δεν έχεις νούμερα, τι του λες? Τι το χωρίζουμε, αδειάζομαι. Είσαστε μένταλιστ όλοι, ε. Θα βγάζει η γυναίκα και εσείς τώρα δεν έχετε σκοπό να γίνει, θα την πάτε τη σαλάτα τελικά. Έχετε σκοπό να την πάτε. Πάμε, πού είναι, πού πάει, δεν πράγμα. Πού πάει. Τραπέζια έχεις, να σου πω, δύο τραπέζια, πες το χρονογράμματα. Νοποιείτε ρε μ***α, έχει γίνει μια νιά η σαλάτα τώρα. Πόση ώρα θα διαρκέσει η περιφορά της σαλάτας μέχρι να καταλήξει σε μία από τις δύο παρέες που υπάρχουν στο εστιατόριο? Θα βάλω και τον μπέικον από πάνω και είμαι οκ. Ε, τι είναι αυτή η σαλάτα? Σαλάτα. Γιατί δεν την έχεις πάει ακόμα? Ήρθα να σου ρωτήσω που πάει. Έλα ρε παιδιά, δεν σου είπα ότι πάει στη δεύτερη παρέα. Ε, εφάτηνε εσύ τότε. Κόφτε τις μαλακές. Τσαχάντε για αυτά τα πιάτα, εγώ θα φέρω του μόνα. Άντε... Είσαι μαλακές. Άντε σκουπίσου. Είσαι μαλακές. Άντε σκουπίσου. Δεν πάω να σκουπίσω, θα δω. Όσα διαδραματίζονται στην κουζίνα στα πλαίσια μιας φιλικής κόντρας ανάμεσα στο Δημήτρη και το σέρβις, τραβούν δικαιολογημένα τα βλέμματα. Πώς θα βγεις έξω, παιδί? Γεμάτος μαγιονέζες και σάλτσε. Ατύχημα, ήταν τι έκανε. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Ατύχημα. Την ώρα που έριξε ο Δημήτρης τη σαλάτα του σπίτι στο κεφάλι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Καλύτερα να τον επέταγε με κλωτσές έξω και να φύγει, παρά να δημιουργήσω όλη αυτή την ένταση μέσα στο μαγαζί, γιατί δεν είναι καλό για το μαγαζί. Είναι εις βάρος μας. Τώρα ξύσε μου ένα πράγμα. Γράφεις μακαρόνια με κιμά. Πού κολλάει η μακαρονάδα με κιμά με τη μακαρονάδα φούρνου? Μακαρονάδα φούρνου λες είναι αυτή. Ας πούμε ότι είναι μακαρονάδα φούρνου. Γνωρίζουν όλοι ότι είναι μακαρονάδα φούρνου. Και με τα κιμά και με το. Ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Από μένα που πάω και τους φέρνω παραγγελία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα χάσω και αυτά που ξέρω. Κάτσε εδώ με τους σερβιτόρους σου
κάνουμε και λίγη ψυχανάλυση και τα λέμε αύριο. Συγγνώμη, πάντως, τα προβλήματα. Να μας πεις εσύ τώρα. Ναι. Εγώ σε φώναξα για να με βοηθήσεις. Από ό,τι βλέπω όμως είσαι πνευματιολογίας. Πάνω σου πω κάτι. Σου λέω άσπρο, μου λες μαύρο. Σου λέω πώς το κάνω. Μακαρόνια με κοιμά, γυναίκα μου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Και επιμένει ότι είναι αυτό, τι θα σου πω. Να σου σφάξω για να σου πω ότι. Αυτό είναι. Να μας δείξεις εσύ πώς θα κάνω. Έτσι, τώρα μιλάς σωστά. Να μας δείξεις εσύ αυτό όμως. Τέλος πάντων, τα λέμε αύριο. Μας μιλάς με ηρωνία όμως. Και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Έκτορα, χαίρετε. Στεναχωριέμαι γιατί έχουμε τον Έκτορα στο μαγαζί και αντί να μάθουμε 2-3 πράγματα, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα πόσο κατά τα πάμε. Οι απόψινοί πελάτες έγιναν μάρτυρες μιας κατάστασης που κρατάει καιρό στο εστιατόριο του Θανάση. Ο Δημήτρης και οι φίλοι του λειτουργούν έξω από τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν σε έναν επαγγελματικό χώρο. Πολύ φασαρία και οχλαγωγία. Δεν το ευχαριστηθήκαμε. Οι σερβιτόροι αργούσαν χαρακτηριστικά και αδιαφορούσαν και γενικά δεν ευχαριστηθήκαμε τίποτα. Η κατάσταση μέσα είναι απαράδεκτη. Πραγματικά πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Θαρείς και δεν πατάνε ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Αν δεν αλλάξουν τακτική και δεν δουλέψουν επαγγελματική συνείδηση, δεν το βγάζουν. Μία ακόμα μέρα ξεκινάει στο Βαρνάβα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο Έκτορας Μποτρίνη είναι αποφασισμένος να μιλήσει στο Δημήτρη και την οικογένειά του για όσα διαπίστωσε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Τι έγινε? Ετοιμάζομαι για να πάω για ψάρεμα. Ωραία, πριν πας για ψάρεμα, έλα να τα πούμε λίγο. Ωραία. Τι έγινε, απολαμβάνεις τον καφέ? Ναι, ναι, ναι. Γιατί κουράστηκες χθες γι' αυτό? Καλώς τον. Καλά, πώς πάει? Καλημέρα. Εντάξει. Καλά, εσείς. Πού είναι ο άλλος σερβιτόρος? Απουσιάζει σήμερα. Δώσαμε ρέπο για τον... Τι κουράστηκε χθες, το είχαμε υποσχεθεί. Βέβαια. Λα. Πώς πάει? Όλα καλά. Πολύ ωραία βλέπω. Θα μας κάνεις την τιμή να έρθεις και εσύ να ακούσεις ή ξέρω εγώ? Εντάξει, μην κουράζεσαι. Όχι, μόνο πάρε και μην πάρε και ένα σκαμπό να κάτσε. Εσύ γιατί κάνεις ο σερβιτόρο? Εγώ, γιατί ναι. Μου αρέσει. Το όνειρό σου τι είναι, να γίνεις σερβιτόρος? Έχω δουλειά. Τι δουλειά? Ιδραυλικά. Και γιατί δεν ασχολείσαι με τα ιδραυλικά? Εντάξει, γιατί έχεις καβαλά εδώ. Εσύ πώς σκέφτεσαι με το εστιατόριο? Γιατί εδώ ξεκίνησα και. Εντάξει, αυτό ήταν η επιλογή δική μας για να το κάνουμε αυτό. Από τη στιγμή που κάνετε αυτό το μαγαζί, δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Έχετε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Άρα πρέπει να κοιτάξετε να δουλέψετε πιο επαγγελματικά. Φιλίες, κομμένες. Μπορεί να είναι τα καλύτερα παιδιά για παρέα. Η δουλειά όμως είναι δουλειά, δεν υπάρχουν φιλίες. Στη δουλειά του καταλάβεις, ο άλλος σήμερα δεν ήρθε. Αυτό δεν είναι μαγαζί, αυτό είναι που με τα λύση τελική ανάλυση. Συγγνώμη. Εσύ, θα μου πεις την αλήθεια, τον σέβεσαι σαν αφεντικό? Τον βλέπω πιο πολύ σαν φίλο. Και σε αυτό φταίς εσύ. Τα περάμε αυτή την πόρτα την και πάμε μέσα, είναι δουλειά. Έτσι δουλεύω. Δεν δουλεύουμε έτσι, παιδιά. Ο πατέρας έκανε ένα μαγαζί για σένα. Το μαγαζί βουλιάζει και το έχει πάρει καμπάνι. Έχει μπροστά το καφέ, ωραία. Στον καφέ, δώσε πίτσα. Μου ζητάνε. Δεν τη σερβίρω. Γιατί? Τους λέω να ανεβείτε πάνω. Γιατί? Γιατί κάτω είναι πάτωμα και τα ρίχνουν κάτω, ποιος, κάθε μέρα ποιος θα καθαρίζει. Τόσο τους δίνεις? Τους δίνω. Τότε γιατί το τόσο, θα πέσει κάτω. Το εστιατόριο πάνω, παιδιά, θα ερχόμουν να φάω ένα ψάρι ψητό πολύ ωραίο φτιαγμένο. Αν δεν πουλήσει ψάρι, εδώ που θα πουλήσει. Για πες μου, στον Όλυμπο. Έχει υποδομή πολύ καλή, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί, έχει μια μαγική τοποθεσία. Αυτό το πράγμα πραγματικά το ζηλεύανε πολύ. Κοιτάξτε, ρε φίλε σου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έχω συνεννοηθεί να έρθω να κάνω ορισμένες αλλαγές. Θα βάλουμε ένα τζαμαρία μέσα. Ωραία, για να μην χτυπάει ο αέρας. Θα αλλάξουμε χρώμα. Θα βάλουμε φώτα. Να το δούμε σαν μια καινούρια αρχή. Θα πάρουμε πιο σοβαρά. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε το μαγαζί όπως πρέπει. Εντάξει. Ωραία. Είσαι εδώ για ψάρεμα? Ναι. Θα έρθω κι εγώ. Ωραία. Να δούμε τι ξέρεις. Ξέρεις να ψαρεύεις καθόλου ή θα μας κυνηγήσει? Εσύ πήγαινε μέσα, βάλε τα κάρβουνα γιατί θα φέρω ψάρια να ψήσουμε. Ο Δημήτρης είναι καλό παιδί. Αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος για να αναλάβει την επιχείρηση. Πρέπει ο Δημήτρης να καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα είναι μόνος του εδώ πέρα και να αρχίσει να μπαίνει στο νόημα της δουλειάς του. Σε λίγο, οι σερβιτόροι επιτέλους ενηλικιώνουν. Πώς θα εξελιχθεί η μεγάλη βραδιά για το εστιατόριο? Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στο Βαρνάβα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στο Βαρνάβα. Το σέρβις τον έβαλε σε κακές σκέψεις. Είναι αυτός που χρειάζεται για τους σερβιτόρους. Ο σεφ μας εξήγησε στο Δημήτρη ότι η εικόνα του εστιατορίου αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά όλων. Αυτό δεν είναι μαγαζί, αυτό είναι πολύ μεγάλη τελική ανάλυση. Συγγνώμη. Ο Δημήτρης ετοιμάζεται για ψάρεμα. Ταυτόχρονα φτάνει στο εστιατόριο το συνεργείο που θα επιμεληθεί την ανακαίνιση του χώρου. Ο Γιώργος τους υποδέχεται και επιλέγει την ιδιότητα του επιβλέποντος. Όμως και το συνεργείο που θα κλείσει τη δεξιά πλευρά του εξωτερικού χώρου με σειρώμενη αλουμινοκατασκευή είναι στην ώρα του. Ο Δημήτρης με τον Έκτορα Μποτρίνη ξανοίγονται στα νερά του Εβοϊκού. Ο καιρός είναι ιδανικός για ψάρεμα και θαλάσσιες βόλτες. Πώς το βλέπεις, θα κάνεις τίποτα?
ή πρέπει να δέσω και να ρίξω εγώ να δεις πως βγάζονται τα ψάρια. Ωραία, θα δέσεις εσύ και θα ρίξεις σε λίγο. Εδώ είναι η εκκλησία του Άγιου Παντελεήμονα. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Δηλαδή. Να βάλει το χέρι του, να βάλει μυαλό και φώτιση. Ναι, βοήθειά σου να πιάσει ψάρι δηλαδή. Στο εστιατόριο, οι παρεμβάσεις για την ανανέωση του χώρου προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, η εικόνα της επιχείρησης θα αλλάξει, ενώ μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στο φωτισμό. Πώς θα πάνε όμως οι δύο επίδοξοι ψαράδες? Για να δεις πόσο μάγκας είμαι. Να τα. Για να δούμε. Να τα, δύο-δύο. Ορίστε. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Ωραία, θα τα μαγειρέψω και το μεσημέρι. Εδώ, κύριε, είναι το σπίτι του σαργού. Σαργουδάκι. Ξαναρίχνουμε μέσα τα μικρά, εντάξει. Τι είναι αμαρτία. Πάμε, έτσι κι αλλιώς, εδώ ο μάστορας, νομίζω, θα βρει την άκρη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ένα ακόμη φορτηγό φτάνει στο εστιατόριο. Τι είναι όμως αυτό που μεταφέρει? Πρόκειται για ένα ψυγείο βιτρίνα συντήρησης φρέσκων ψαριών που θα χαροποιήσει το Δημήτρη. Τα χρονικά περιθώρια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες είναι περιορισμένα και έτσι κανείς δεν σκέφτεται το διάλειμμα. Η μάνα σου και ο πατέρας είναι μεγάλοι άνθρωποι. Έχουν επενδύσει ό,τι είχαν και δεν είχαν σε αυτό το μαγαζί και είναι όλη μέρα μέσα στα σκλάβη. Εγώ νομίζω ότι εσύ από εδώ και πέρα πρέπει να το πάρεις πάνω σου όλο το κομμάτι, να ανεβάζεις και εσύ το μαγαζί, τι είναι κρίμα. Να χαθεί όλη αυτή η περιουσία, όλη αυτή η κόπη για μ***γες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Αν έξω μπροστά στον κόσμο γίνεται της π***ας, στην κουζίνα τι γίνεται? Καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο πελάτης που έρχεται? Ναι, κατάλαβα. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι κανένας χαζός. Το καταλαβαίνω τον αγώνα που έχουν κάνει οι γονείς μου για μένα. Αλλά να ξέρεις. Όχι, έχουν κάνει μόνο, κάνουν κάθε μέρα. Και κάνουν κάθε μέρα. Θα προσπαθήσω για τα πάντα. Εγώ γιατί δεν ξέρω, ούτε έχω σπουδάσει κάτι πάνω. Ωραία, σε αυτό. Εγώ μπορώ να σου πω πέντε πράγματα πάνω στο φαγητό, πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου. Εγώ αυτό νομίζω. Και τώρα έξω να πέσουμε κάνα ψάρι, γιατί πολλά είπαμε. Κοίταξε γιατί γίνεται, παιδιά. Τώρα. Πέλα, πάμε, πάμε. Πάμε, 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 ρε, πάμε εκεί, πάμε. Κόψε να πάμε εκεί. Κόψε να τα πιάσουμε, έλα. Να τα, έχει τώρα. Τα βλέπεις. Πήγανε πάλι στο ίδιο μέρος που ήμασταν. Στην παραλία κάτι ψήνεται, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν την καθαριότητα της κουζίνας πάνω στην ώρα για να μην χάσουν το απογευματινό μπάρμπεκιου δίπλα στο κύμα. Τι έγινε? Εσύ τι πήγες να τις δεις αν έχουμε πιάσει ψάρια, ρε. Στο ετοιμάσαι, αλλά με φέρατε ψάρια να ψήσουμε. Εγώ έκανα κομμάτι και ετοιμάσαι εδώ πέρα, δεν τι θα κάνει. Ωραία, το ούζο βλέπω φόρτσα, πρίμα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξω και τα λέμε σε λίγο, ε. Αγόρι μου, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Α, μια χαρά. Πολύ ωραία. Τι είναι τώρα, έπιασα το κανένα ψαράκι. Λίγα και καλά. Α, ωραία. Σκέφτηκα κάτι. Θέλω να μου ετοιμάσεις λεμόνι. Λίγο ξεφύγια γαρίδες και ψωμί του τόστ. Οκ. Έγινε. Ο Έκτορας Μποτρίνη θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να δείξει στη Γαριφαλιά και το Θανάση πώς να φτιάχνουν νόστιμους ψαρομεζέδες. Τα κάρβουνα έχουν ανάψει, τα υλικά βρίσκονται στο τραπέζι και η αυτοσχέδια κουζίνα πάνω στη θάλασσα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Θα καλώσει. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις? Κάτι απλό και νόστιμο. Έχουμε τα ψάρια του φίλου μας, με τον λίβανο από τον κήπο σου. Βεβαίως. Όπως και τα λεμόνια. Εδώ έχουμε ψύχα από ψωμί και αρωματίζει στην ψύχα ψωμιού. Με λεμόνι. Ναι. Πάρε. Εσύ θα μου κάνεις σουβλάκι από δεντρολίβανο. Αυτό το χρησιμοποιήσουμε για να κάνω σουβλάκι. Ωραία. Και αυτή η κατάσταση. Δώσε μου τη σκάρα. Ορίστε. Κοίτα, παίρνουμε τα μονόφυλλα. Τα βάζουμε από την ανάποδη μεριά. Το βλέπεις? Ναι. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία βάση. Λοιπόν, παίρνουμε ξηφία. Γιώργο, ελαιόλαδο. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι. Πάρω το ψάρι, εντάξει. Αρκετό πιπέρι. Φέρω το λάδι. Εδώ, ρίχνουμε λάδι λοιπόν μέσα στο λαδολέμονο που έχουμε βάλει σκόρδο μαϊντανό και δεντρολίβανο. Σήκωσε την πιπέρια. Το περνάμε λίγο στη μαρινάδα μας. Θα του ρίξουμε λίγο ούζο, θα το βαφτίσουμε δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία, παίρνουμε. Λεμονόφυλλα. Έκτορα. Έλα. Θα μου ρίξει ένα λίγο ούζο στο στόμα, έτσι να δροσεις το λίγο. Πιες από εκεί, έλα. Δώσ' μου, δώσ' μου λιγάκι, γιατί είναι... Πρώτο, ε! Θα βάζεις τη φωτιά, πήγα να σε βγάλει και το στόμα. Τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παίρνουμε το μικρό καλαμαράκι. Ένα. Ωραίος. Και τι κάνουμε? Ζήτουμε από πάνω λίγη ψύχα ψωμιού αρωματισμένη. Κοίτα. Εντάξει. Αυτό. Παίρνουμε λίγο από αυτό το μείγμα και βάζουμε μέσα τρεις γαριδούλες και το βάζουμε πάνω στη φωτιά. Λοιπόν. Τώρα. Έλα. Πώς σου φαίνεται? Δεν πάει να βρεις καμία γυναίκα. Αυτά θέλουν λίγο ψήσιμο, λίγη φωτιά, εντάξει. Ωραία. Εδώ είσαι, πάρ' το.
Κοίταξε, αυτά τα βάζουμε στη θράκα. Θα τα προσεχείς. Να προσέχω, αλλά πώ θα τα βγάλουμε. Σήκωσε να δούμε. Βεβαίω. Καλά. Κάνε λίγο. Όποιο δεν ίδρωσε δεν θα φάει. Δρόμο από 10. Εγώ το χτύπησα. Εδώ είσαι. Κοίτα. Σε παραδέχομαι. Α, καλά, δοκίμασε. Πολύ ωραίο. Πάρε λίγο. Θα βάλουμε λίγο. Πάμε. Τι είναι αυτό. Ούζο. Αυτό το ούζο, είσαι καλά. Λοιπόν, στην υγεία σου. Γεια στα χέρια σας. Στην υγεία σας. Συνεχίστε εσείς το μαγείρεμα. Αλλάζω και τα λέμε αύριο. Πολύ ωραία. Θα αφήνω και το ουζάκι. Ναι, βέβαια. Αυτά που έκανε ο Έκτορας ήταν καταπληκτικά. Εγώ από τη δική μου την πλευρά δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω κάτι τέτοιο. Φάγαμε, ήπιαμε τα ουζάκια μας. Ήτανε κάτι καταπληκτικό. Καλό βράδυ. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Μάλλον το αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη είναι «Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα». Και για πολλούς από εμάς άλλωστε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο δρόμος που έχει επιλέξει είναι πολύ δύσκολος. Εύχομαι μόνο η ενέργεια και η ζωντάνια που έχει από εδώ και πέρα να τη διοχετεύσει στο εστιατόριό του. Ο 23χρονος Δημήτρης από το Βαρνάβα προσέλαβε στο εστιατόριο του πατέρα του τους δύο καλύτερους του φίλους. Μέχρι τώρα ο σεφ μας διαπίστωσε εκτός των άλλων την αδυναμία του νεαρού να επιβληθεί στο προσωπικό και προσπάθησε να τον πείσει να βάλει όρια. Πώς εξελιχθεί η αυριανή τέταρτη μέρα στο εστιατόριο? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο στην παραλία του Βαρνάβα. Είναι αποφασισμένος να ελέγξει τις προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά αλλά και την ετοιμότητα του προσωπικού. Σε τι κατάσταση θα τους βρει? Πάω να τους αθνιδιάσω. Είμαι σίγουρος ότι πίνουνε καφέ. Χριστιανέ μου! Τι γίνεται? Μας έκοψε στη χολή! Τι έγινε, καλά! Δουλεύουμε, βλέπω, Τρομάξατε! Ναι! Οι άλλοι που είναι? Κάπου εδώ γύρω. Σκέφτηκα κάτι να διαφημίσουμε το μαγαζί. Ετοίμασέ μου λίγη από αυτή τη σαρδέλα που βλέπω εδώ, τη γανιτή, με λίγο λεμονάκι να την πάρουμε έξω να το δώσουμε στον ωραία, κόσμο, εντάξει? Ωραία, συνεχίστε ωραία, λοιπόν, τα λέμε. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Στον εξωτερικό χώρο, η κατασκευή της τζαμαρίας που θα περιορίσει τον αέρα ώστε να μην ενοχλεί, ολοκληρώνεται. Ο Θανάσης και τα τρία αγόρια απολαμβάνουν τον καφέ τους, σαν να είναι εντελώς έτοιμοι για το απόψινο βράδυ. Τι έγινε, ρε Νίκολα? Πίνετε καφέ και διαβάζετε την εφημερίδα και έχετε τον άνθρωπο και δουλεύει και σφουγγαρίζει. Αφήστε τις ***ες. Σηκωθείτε πάνω, ρε μάλια. Σηκωθείτε να κάνετε καμιά δουλειά εκεί. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί και να γεμίσει κόσμο. Ωραία, πάτε. Έλα, παίχτε. Να τουρίστες, πάρε και εσύ να έχεις. Πάρτε. Και θα πάτε να πωλήσετε και αφήσεις. Πηγαίνετε, φέρετε κόσμο. Τι έχετε μυαλό, κοτάς? Γιατί? Αυτά δεν είναι κουλάρια, είναι παρεών. Θα βάλετε στη μέση. Γιατί, έλα, τελείωνε. Τι μας έβαλε. Ωραία, αυτά θα τα πάρετε και θα τα δίνετε στον κόσμο. Και θα πείτε ότι απόψε ανοίγουμε με καινούριο μενού. Καλή επιτυχία και καλή τύχη. Εγώ πάω να αλλάξω. Τα λέμε μετά. Πάμε μέσα εμείς. Έχουμε δουλειά. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα τα καταφέρουν να μαζέψουν κόσμο με την τρέλα και τη ζωντάνια που έχουν. Εγώ περιμένω. Οι αισθητικές παρεμβάσεις για το χώρο προέβλεπαν και την τοποθέτηση φυτών. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα παράδοσής τους. Λοιπόν, έχω φέρει και ορισμένα τηγάνια για κατσαρόλες. Απόψε θα μαγειρέψουμε σε αυτά, εντάξει? Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρτα, να τα έχουμε με το καλό. Και είμαστε κομπλέ, εντάξει? Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τρία αγόρια επιλέχθηκαν από το σεφ μας για να διαφημίσουν το εστιατόριο ντυμένα στο αγαπημένο του στυλ «Πάμε Χαβάι». Πρέπει να οργώσουν την περιοχή και μεταξύ άλλων να τοποθετήσουν αφίσες για να καλέσουν κόσμο για την απόψινή βραδιά. Καλά είστε! Σας περιμένουμε το βράδυ με το καινούριο μας. Με αυτό το που χαίρομαι δεν τα έχω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλές δουλειές σας εύχομαι. Να είστε καλά. Να το βράδυ στο μαγαζί. Θα δοκιμάσετε το καινούριο μας μενού. Στο εστιατόριο, μία ακόμη κατασκευή έκπληξη τοποθετείται στον εξωτερικό χώρο, όσο ο Θανάσης τακτοποιεί ό,τι μπορεί στη σάλα. Το μενού θα είναι. Ό,τι ψάρι έχεις, θα γράψεις. Μενού. Και από κάτω. Σήμερα ψαργή. Ψαργή. Την τιμή. Αυτά τα πιάτα που θα φτιάξουμε απόψε θα τα έχεις στο μενού σου. Κατάλαβες? Μάλιστα. Σας περιμένουμε το βράδυ στο μαγαζί μας. Ανοίγουμε το βράδυ και σας περιμένουμε με την παρέα σας να έρθετε.
Πιστεύω ότι διαφωνήσαμε πολύ καλά το μαγαζί σήμερα και το βράδυ θα γίνει χαμός. Ο σεφ μας με τη Γαριφαλιά και τη Σουζάνα συνεχίζουν την προετοιμασία ενώ τα τρία βραγμένα παλικάρια επιστρέφουν στη βάση τους. Κοίτα, ήρθαν τα καμάρια. Α, μάλιστα. Καμάρια μας. Τι έγινε? Αλλά... Τα καταφέρατε, τι έγινε? Ναι, τα καταφέρατε. Θα φέρετε κόσμο το βράδυ? Πιστεύουμε το βράδυ θα έχουμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, κοίταξε τι έφερα. Λόγω του ότι είσαστε ρέμπελοι και δεν μπορεί να σας έχει ο άνθρωπος εμπιστοσύνη, βρήκαμε ένα ρουφιάνο καλό. Λοιπόν, αυτή είναι μια οθόνη που μπαίνει μέσα στην κουζίνα. Αυτό είναι ένα ρολόι, το οποίο είναι αδιάβροχο. Α, ναι, το βάζει και μου έλειπε. Και μου έλειπε. Λοιπόν, πρόσεξε καλά τώρα. Αυτό πηγαίνει πάνω σε κάθε τραπέζι. Αν κάνεις μαλακίες και φεύγεις, πας για τον μπάνιο σου ή πας βόλτες ή δεν ξέρω τι κάνεις, θα σε καλεί ο πελάτης και συγχρόνως θα το βλέπω κι εγώ εδώ. Δεν γλιτώνετε. Αλλάχτε ή μάλλον μην αλλάξετε, θα σας ζω εγώ ρούχα. Ωραία, ρούχα ή... Σε αυτή την κατάσταση δεν θα ξαναδώ να δουλεύετε. Ξεκινήστε. Ωραία. Ωραία. Δεν έχουν μείνει πολλά για να γίνουν ακόμη, ενώ έχει προβλεθεί και η διακόσμηση των τοίχων με όμορφους πίνακες. Ποιος είναι αυτός, ξέρεις? Αυτός ο Άγιος Δημήτριος. Μπράβο. Ο Άγιος Δημήτριος λοιπόν να βάλει το χέρι του. Τα τρία αγόρια συνεχίζουν την προετοιμασία της άλλας δείγματος πρωτοφανή προθυμία. Σημάδι καλυτέρευσης ή εφήμερο άγχος πριν τη μεγάλη βραδιά. Τις επόμενες ώρες θα αποδειχθεί αν ο Δημήτρης είναι έτοιμος για μια νέα αρχή, δικαιώνοντας τον αγώνα των γονιών του και όσα έχουν κάνει γι' αυτόν. Θέλω να σου πω κάτι. Είσαστε και τρεις μ***τήρια. Αλλά νομίζω ότι έχεις πολύ καλά στοιχεία. Έχεις χιούμορ, έχεις ενέργεια. Πόνο αυτή την ενέργεια. Την διοχετεύσεις στο μαγαζί σου, θα απογειωθεί. Λοιπόν, εγώ σου έχω ένα δώρο. Περίμενε. Το βλέπεις? Ευχαριστώ πολύ. Φρέσκα ψάρια. Τώρα ο κόσμος θα το ξέρει. Λοιπόν, πάω μέσα. Έχουμε αργήσει. Έχω ρούχα για όλους σας μέσα στο μπάνιο. Βρες τους άλλους και πάμε για δουλειά. Λίγο πριν ο χώρος υποδεχθεί παλιούς και νέους πελάτες, ο Δημήτρης ασχολείται για πρώτη φορά με την εμφάνιση των φίλων του, που τυχαίνει να είναι και οι σερβιτόροι. Τα ρούχα που μας έφερε ο Έκτορας δεν μου αρέσουν καθόλου, αλλά τα φορέσαμε για να μην του χαλάσουμε χατήρι. Η καινούργια ταμπέλα καθώς και τα νέα φωτιστικά που τοποθετήθηκαν έκαναν πιο ευδιάκριτο τον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου, ενώ η τζαμαρία περιόρισε σημαντικά τον ενοχλητικό αέρα. Η εσωτερική σάλα μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά, καθώς τα χρώματα με τα οποία βάφτηκαν οι τοίχοι, οι κουρτίνες, τα φωτιστικά και τα διακοσμητικά μετέτρεψαν τον παλαιό χώρο σε μια μοντέρνα ψαροταβέρνα. Έχω πάρα πολύ άγχος για το βράδυ, γιατί αν το μαγαζί δεν γεμίσει από κόσμο, ο Έκτορας θα τα ρίξει πάλι σε εμάς. Η εμφάνιση της πρώτης παρέας αναγκάζει τον Δημήτρη να πάψει να σκέφτεται και να πράξει. Από εδώ ξεκινούν όλα. Παιδιά, μπαίνει κόσμος. Πάμε. Τηγανίζουμε γάβρο. Ο Δημήτρης με το Σπύρο ενημερώνουν τους πελάτες για το απόψινο μενού. Πρόσεξε. Γάβρος. Καλαμάρι. Ωραία. Λίγη σάλτσα γύρω-γύρω. Ωραία. Ωραία. Ο Γιώργος φροντίζει να πάνε νερά στα τραπέζια, ενώ η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται σταθερά. Την ονομάσαμε η ντοματοσαλάτα του ψαρά. Είναι μία ντοματοσαλάτα με κρεμμυδάκι φρέσκο, βασιλικό, ξύσμα λεμόνι. Γάβρο τηγανιτό γεμιστό με κουκουνάρι, σταφίδα και λίγο τυράκι. Απλό, νόστιμο και επιπλέον ελληνικό. Τι έγινε? Τώρα με κάλεσες. Λοιπόν, που βλέπεις με σάλτσα, ναι, να λες στα μικρά παιδιά ότι είναι έτοιμα. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, ελάτε. Το εστιατόριο έχει πια γεμίσει ασφυκτικά και η δυσκολία να εξυπηρετηθούν τόσα άτομα ταυτόχρονα είναι μεγάλη. Ο Δημήτρης και το υπόλοιπο προσωπικό προσπαθούν να σερβίρουν τα πιάτα με ταχύτητα, ώστε να μην δώσουν αφορμές για αρνητικά σχόλια στην κουζίνα. Πώς το βλέπεις? Τελειώνουμε με λίγο ελαιόλαδο, έτσι. Πάντα. Λοιπόν, μακαρόνια, μύδια, χιδόνια για αριστερές στένια, χταπόδι καλαμάρι, κοράλι από γαρίδες και φτιάχνουμε μια μακαρονάδα. Πάρτινε. Πάρτινε σε όποιο τυχερό θέλεις. Σε όποιο τυχερό. Ωραία. Το σέρβι σαν από θαύμα λειτουργεί απόψε συντονισμένα. Στα τραπέζια των πελατών φτάνουν συνεχώς τα καινούργια πιάτα που φτιάχνει ο Έκτορας Μποτρίνη, ενώ ο κόσμος δείχνει ικανοποιημένος τόσο από την εξυπηρέτηση όσο και από τις γεύσεις του νέου μενού. Τα τελευταία πιάτα βγαίνουν και αυτά στην ώρα τους, προκαλώντας την ικανοποίηση του Δημήτρη που, όπως όλα δείχνουν, κέρδισε απόψε το στοίχημα. Παρακαλώ λίγο νεράκι, με την αγκαλιά. Ευχαριστώ πολύ.
Η βραδιά έφτασε στο τέλος της και όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ακόμη και εκείνοι που δεν πίστευαν ότι έχουν να δώσουν περισσότερα, είδαν τη βραδιά ως ευκαιρία για να πείσουν τον κόσμο να ξανάρθει. Το κάθε πιάτο που δοκιμάσαμε ήταν κάτι το ξεχωριστό. Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και ο χώρος ήταν καταπληκτικός και είναι κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Όλα τα πιάτα ήταν πάρα πολύ νόστιμα, πολύ ωραία σερβιρισμένα. Βράχος, δύναμη, έτσι, να την προσέχεις πολύ. Την προσέχω. Είναι όλο το μαγαζί. Όλο το μαγαζί και το μεγάλο αφεντικό είναι. Και έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ, Εύθωρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Και πάντα έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Η επίσκεψη του Έκτορα έβαλε στον Δημήτρη ιδιαίτερα μυαλό. Γιατί ήδη με την απόψινή βραδιά ήταν ήδη συμμορφωμένος και πιστεύω ότι μέρα με την ημέρα θα είμαστε καλύτερα. Ο Έκτορας μας βοήθησε πάρα πολύ στην κουζίνα και πιστεύω να έβαλε μυαλό και στα παιδιά και να συμμορφωθούν. Τι είναι, χαρούλες βλέπω. Βέβαια. Γεμίσατε στο μαγαζί, τα καταφέρατε και έχουμε χαρές. Και σας πάει πολύ το παπίον, έτσι, κύριε Λέγκιο Ρέις. Δεν μας άρεσε το χωράτος. Τώρα δεν μου λες πώς θα τις οργανώσεις. Με το τρόπο που μας έμαθες εσύ. Οι εκπλήξεις του Έκτορα Μποτρίνη για τον Δημήτρη και την οικογένειά του συνεχίζονται. Παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ελπίζω και το μαγαζί να μην είναι πυροτέχνημα, να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τρεις εβδομάδες μετά, ο Δημήτρης και η οικογένειά του διατήρησαν τους χώρους του εστιατορίου έτσι όπως ακριβώς τους άφησε ο Έκτορας Μποτρίνη. Ο νεαρός ιδιοκτήτης συνεχίζει να ασχολείται με το ψάρεμα, τροφοδοτώντας την κουζίνα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Βλέπω τη δουλειά ότι έχει αρχίσει και πηγαίνει πολύ καλύτερα. Έχει αρχίσει ο κόσμος και έρχεται πολύ περισσότερο. Και η ιδέα του Έκτορα ήταν πολύ καλή να κάνουμε την αλλαγή αυτή στο ψάρι. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Εσύ ρε μ***α, σταμάτα ρε μ***α, το χαλάσεις ρε. Δοκιμάσαι να δουλεύουν ρε μ***α. Ρε άστα δουλεύουν ρε, θα έρθει ο κόσμος και δεν θα δουλεύουν μετά. Για, ρε άστα ρε, μην καθυράζεις να φτιάξουμε τα ψάρια να τελειώσουμε ρε Γιωργάκη. Όσο αναφορά το Σπύρο και το Γιώργο, εγώ ακολουθώ και κάνω ό,τι μου έχει πει ο Έκτορας. Τη δουλειά είναι δουλειά και η φιλία είναι φιλία. Πιστεύω ότι έχουμε σοβαρευτεί αρκετά. Είμαι ευχαριστημένος που ο Θανάσης και η οικογένειά του είδαν βελτίωση στη δουλειά τους μετά την αλλαγή του μενού.